Φίλες και φίλοι του Θρύλος 24, καλησπέρα από το Κάουνας. Πρώτη μέρα στη διοργάνωση και προφανώς εμείς είχαμε φροντίσει από χθες να είμαστε στην Λιθουανική πόλη. Μια μέρα γεμάτη από γεγονότα. Είχαμε προφανώς την βράβευση του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της Euroleague. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη στην περίπτωση του Βούλγαρου Forward. Από εκεί πέρα ήρθαμε στη Ζαλγκύρη Αρίνα. Είδατε πρώτη πλάνα μέσα από το γήπεδο. Κάναμε και εμείς τη βόλτα μας. Ένα άκρος μπασκετικό γήπεδο και πάρα πολύ όμορφο, το οποίο αναμένουμε αύριο, θα το δούμε κατάμεστο, με περίπου από πλευράς Ολυμπιακού 4 με 5.000 φιλάθλους. Είδαμε την προπόνηση της ομάδας. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με παίκτες της, με τον Μιχάλη Λούτζη, τον Αϊζάια Κάναν, τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και τον Τάρικ Μπλακ. Θα μπορέσετε να δείτε όλες τις συνεντεύξεις στο thrillos24.gr. Από εκεί και πέρα, παρακολουθήσαμε προφανώς και την προπόνηση της Μονακό, προσοχή σε αντιπάλου του Ολυμπιακού, αλλά και τις προπονήσεις των δύο μεγάλων αντιπάλων, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελώνα, το οποίο ζευγάρι απασχολεί τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που, άμα πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή αυτού του μάτς, το οποίο είναι βράδυ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει αύριο 6 ώρα. Αναμένουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, πολλές ερυθρόλευκες φανέλες στην Ζαλγκύριο Αρίνα. Εμείς θα φροντίσουμε από το πρωί να κάνουμε την χαρακτηριστική μας βόλτα στην πόλη, να σας μεταφέρουμε το κλίμα στις οθόνες σας και από εκεί και πέρα να συνημερώνουμε όλη μέρα με ό,τι έχει να προκύψει με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αποστολή στο Κάουνας, Παναγιώτης Ραμαντανής.